Είχα μια συνάντηση, η οποία διήρκεσε πάνω από μισή ώρα, προγραμματισμένη για πολύ σοβαρά θέματα της περιφέρειας, τα οποία είναι τα εξής. Το πρώτο, κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και στις 5 περιφερειακές ενότητες για να αντιμετωπίσουμε το ΔΑΚΟ. Είναι το πρόγραμμα της ΔΑΚΟΧΡΟΝΙΑΣ. Χρειαζόμαστε γύρω στα 2 με 2,5 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για να χρησιμοποιήσουμε και ένα νέο φάρμακο, είναι πολύ οικολογικό, το οποίο χρησιμοποιείται και στην Κρήτη. Και πήγα ως περιφερειάρχης της μεγαλύτερης ελαιοκομικής περιφέρειας της πατρίδας μας να ζητήσω την επιπλέον χρηματοδότηση για να αγοράσουμε το συγκεκριμένο φάρμακο, το οποίο ζητούν και οι 6 διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης της περιφέρειάς μας, όπως και ο Γενικός Διευθυντής. Νομίζω είναι καλές οι προοπτικές. Το θέμα με την Κρήτη υπάρχει. Όπως ξέρετε, παρά το γεγονός ότι εμείς είμαστε η μεγαλύτερη περιφέρεια ελαιοκομείας στην Ελλάδα, η Κρήτη παίρνει περισσότερα χρήματα για την ΔΑΚΟΧΡΟΝΙΑ. Αυτό γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε να λιγοστέψουν τα χρήματα της Κρήτης. Θέλουμε να λάβουμε κι εμείς ανάλογα με τις ελιές που έχουμε και το λάδι το οποίο παράγουμε. Η ΔΑΚΟΧΡΟΝΙΑ είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα. Ο Υπουργός μου υποσχέθηκε ότι θα το αντιμετωπίσει θετικά. Άλλωστε, υπάρχει θετική εισήγηση από τον Υπουργό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργαντά. Αλλά τα χρήματα μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης έρχονται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ένα άλλο θέμα σοβαρό το οποίο αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι οι δεκάδες χωματερές οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή από τη μία άκρη μέχρι την άλλη και στους 5 νομούς, δεκάδες κυριολεκτικά, οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν. Ζήτησα, τις έχουμε καταγράψει αυτές τις χωματερές κατά Δήμο και ζήτησα από το Υπουργείο Εσωτερικών να υπάρξει μία συνεργασία και μία χρηματοδότηση για να γίνει μελέτη αποκατάστασης των χωματερών. Δεν αρκεί το γεγονός ότι η Πελοπόννησος είναι πλέον μια καθαρή περιφέρεια, διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια μας. Πρέπει και τα σκουπίδια τα οποία πετάγαμε εδώ και δεκαετίες, τι δεκακίσε σε διάφορους χώρους, να τα διαχειριστούμε και αυτά. Να γίνει η αποκατάσταση όπως προβλέπεται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Την επόμενη εβδομάδα θα έχω απάντηση και σε αυτό στην κατεύθυνση της θετικής απάντησης. Εξήγησα στον Υπουργό ότι η Περιφέρεια αναλαμβάνει ένα μέρος του οικονομικού κόστους για τη μελέτη αυτή, ένα άλλο μέρος να το αναλάβει το Υπουργείο των Εσωτερικών. Ύστερα από αγώνα που κράτησε πάνω από 3 χρόνια, πήραμε και πάλι το οικόπεδο στην περιοχή Τάπια, γύρω στα 9 στρέμματα, όπου θα αναγείρουμε εκεί το διοικητήριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η ανάγκες του διοικητηρίου είναι κρίσιμο ζήτημα για να συνεχίσει να υπάρχει περιφέρεια της Πελοποννήσου. Όπως ξέρετε, εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι είναι σωστή η κατανομή των περιφερειών. Δεν μπορεί να στείλουμε, ας πούμε, το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο ή την Άφακτο στη Λαμία. Το λέγω για αυτούς που μιλούν για ενιαία Πελοπόννησο. Η Τρίπολη πρέπει να εξακολουθήσει να είναι η έδρα και θεωρώ ότι αυτό είναι και η βούληση και των 5 νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν το διοικητήριο στην Τρίπολη, στην περιοχή Τάπια. Είναι μία από τις πιο καλές περιοχές της Τρίπολης και από κλιματολογική άποψη. Μας παραχωρήθηκε και πάλι, είχε παραχωρηθεί με τα 90.000 ακίνητα στο υπερταμείο ως εγγύηση για τα δάνεια που είχαμε λάβει, επεστράφει. Προχωράμε γρήγορα την επικαιροποίηση της μελέτης, η οποία υπάρχει αλλά είναι ατελής. Αυτές οι μέρες θα κάνουμε συνεργασία και με τους διευθυντές για να δούμε τις ανάγκες που βλέπουν αυτοί για το νέο διοικητήριο. Συζήτησα λοιπόν με τον Υπουργό χτες τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου της κατασκευής του διοικητηρίου, όχι όλη τη χρηματόδοση, θα βάλουμε και εμείς χρήματα και αρκετά, αλλά θα κάνουμε ένα πρόγραμμα γύρω στα 3 χρόνια μέχρι την ολοκλήρωσή του και είναι θετική απάντηση του Υπουργείου προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, άλλα σημαντικά θέματα είναι να ενταχθούν τα έργα του Τρίτσι. Έχουμε 2 έργα τα οποία είναι όρημα, έχουν προχωρήσει στις σχετικές διαδικασίες. Είναι το Κιτρέας Μαντίνια στη Μεσσηνία και ένας δρόμος εδώ, η οδός Δερεμενακίων στην Εμαία, εδώ στην Κορινθία λέγω. Είναι θετική απάντηση. Την επόμενη Τρίτη θα έχουμε ένταξη και των 2 αυτών έργων, οπότε τα δημοπρατούμε. Αυτά ήταν τα 5 θέματα τα οποία κουβέντιασα με τον Υπουργό, τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα, χθες στην Αθήνα.
Θέλω να μας πείτε και δύο λόγια για την αυριανή επίσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας, Περιφερειάρχα, του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών, του κ. Μιχάλη Σταυριανοδάκη. Ο κ. Σταυριανοδάκης θα έρθει εδώ και σε μένα. Θα κάνουμε μια κουβέντα. Έχω στείλει ήδη τη σχετική αλληλογραφία για θέματα για τα οποία έχει ευθύνη αυτός. Και στη συνέχεια θα γίνει μια κουβέντα δική του με τους δημάρχους. Έτσι. Για το πρώτο θέμα θέλω να σας πω, τα σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουμε είναι ότι πρέπει να πάμε σε αναδιαρθρώσεις των οργανισμών, να υπάρχει μια κεντρική κατεύθυνση σε αυτό. Χρειαζόμαστε κόσμο, αλλά δεν χρειαζόμαστε τον οποιονδήποτε, χρειαζόμαστε εξειδικευμένους υπαλλήλους εδώ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία συνδέονται με την αποκεντρωμένη Γενική Γραμματεία πλέον, τα οποία πρέπει να τακτοποιηθούν. Ζητήματα με μόνιμους γενικούς διευθυντές και διευθυντές. Είναι απαράδεκτο εδώ και τόσα χρόνια και με αλλεπάλληλες κυβερνήσεις να συνεχίσουμε να έχουμε στελέχη τα οποία είναι αναπληρωτές και όχι μόνιμοι. Αυτό δεν το δέχομαι και όταν ήμουν και δήμαρχος κίνησα τη διαδικασία και τους έκανα όλους μόνιμους για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Και άλλα θέματα που συνδέονται περισσότερο με την διοικητική λειτουργία και την καλύτερη προσφορά προς τους πολίτες. Να ανταποκρινόμαστε καλύτερα γιατί χανόμαστε στη γραφειοκρατία και αυτό δεν είναι δική μας ευθύνη, είναι περισσότερο ευθύνη θεσμική. Και τα θεσμικά θέματα, τους νόμους, τους εγκυκλίους, τους χειρίζονται τα Υπουργεία. Και από την Πέμπτη, όπως ξέρετε, όλες οι συνεδριάσεις θα είναι ζωντανές όλων των οργάνων. Τέλειωσε η ιστορία με τον COVID, ευτυχώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να φυλαγόμαστε. Επομένως, Περιφερειακό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή και όλα τα συλλογικά όργανα θα λειτουργούν διαζώσεις και όχι τηλεοπτικώς. Και στο νέο κτίριο του ΕΒΑ από αύριο. Κοιτάξτε, θα έρθετε λίγο νωρίτερα να σας δώσω και μια συνέντευξη εκεί μαζί με τον Πρόεδρο. Να ξέρετε ότι δίνουμε στην Τρίπολη ένα συνεδριακό κέντρο ουσιαστικά 100 θέσεων το οποίο είναι τεχνολογικά απολύτως εξελιγμένο. Μπορούν να γίνονται δηλαδή εκεί συνέδρια μέχρι 100 άτομα. Να αναμεταδίδονται, να καταγράφονται οι ομιλίες και να εκδίδονται τα σχετικά πρακτικά. Νομίζω ότι θα εξυπηρετήσει την Τρίπολη. Η Τρίπολη δεν έχει συνεδριακό χώρο. Ο χώρος στον οποίο συνεδριάζαμε ήταν ένας χώρος πρόχειρα τακτοποιημένος. Μέχρι να κάνουμε το κτίριο του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου στην περιοχή Τάπλια, που θα είναι στο ισόγειο του νέου διοικητηρίου, θα λειτουργούμε εκεί. Παραχωρήθηκε δωρεάν από το επιμελητήριο και ευχαριστώ τον ΔΣ και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο για τη δωρεάν παραχώρηση και τα χρήματα τα οποία δώσαμε για τον εξοπλισμό, γιατί το εκβάθρον το ανακατασκευάσαμε. Μιλάμε για ένα κτίριο πλέον πολύ παλιό, είναι πάντα 50 ετών και οποιοδήποτε θέλει να το χρησιμοποιηθεί, να το χρησιμοποιεί με μία σειρά και μία τάξη, θα του δίνεται ώστε να γίνονται εκεί συνέδρια. Και βεβαίως υπάρχουν και τα μέσα να εξυπηρετήσετε εσείς οι δημοσιογράφοι, υπάρχει ο χώρος σας για να τοποθετείτε τις κάμερες ή εν πάση περιπτώσει να κάνετε τη δουλειά σας με τον καλύτερο τρόπο.